Βρισκόμαστε σήμερα στο Μούλα Σιθίου. Μόλις τελειώσαμε την συζήτηση για το εργατικό κέντρο. Τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά τη μάχη για ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Δυστυχώς τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Από τους χαμηλούς μισθούς, το κλίμα της ακρίβειας που έχει μειώσει το πραγματικό εισόδημα του πολίτη, μέχρι τα μεγάλα ζητήματα στο κοινωνικό κράτος, την υγεία και την παιδεία. Δυστυχώς και εδώ στο Λασίθι αυτά είναι τα πολύ μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες καθημερινά τους. Τα νοσοκομεία έχουν μεγάλες ελλείψεις και σε κτηριακές εγκαταστάσεις, αλλά και στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Πρέπει άμεσα να γίνει κάτι έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση του ΕΣΥ. Να νιώθουν οι πολίτες ότι όποτε υπάρχει μια ανάγκη, υπάρχει ένα κράτος το οποίο μπορεί να σταθεί δίπλα. Και φυσικά τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν και στα σχολεία. Και οι κτηριακές υποδομές, αλλά και οι ελλείψεις σε δασκάλους και καθηγητές. Και από εκεί πέρα τα μεγάλα προβλήματα του τουρισμού. Δυστυχώς βρισκόμαστε στην Κρήτη, στην οποία η βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός, αλλά πρέπει να κοιτάμε και τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν τη σεζόν έτσι ώστε να μπορούμε να υποστηρίζουμε αυτό το μεγάλο κλίμα που έρχεται στο νησί. Γι' αυτό πρέπει και τους μήνες τους χειμερινούς να αυξήσουμε το επίδομα που δίνεται από το Ταμείο Ανεργίας. Από εκεί πέρα, τα ζητήματα της ακρίβειας έχουν δημιουργήσει μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Τα προϊόντα και εδώ αυξάνονται πάρα πολύ και δεν δίνονται λύσεις από πλευρά της κυβέρνησης στους ελέγχους που πρέπει να υπάρχουν στην αγορά, έτσι ώστε να υπάρχει περιορισμός στις τιμές της αύξησης των προϊόντων. Επίσης, πρέπει να υπάρχει ουσιαστική ενίσχυση. Αυτό συζητήσαμε και εδώ με το εργατικό κέντρο. Στους μισθούς, στον κατώτατο μισθό. Μείωση του μη μισθολογικού κόστους στον ιδιωτικό τομέα, έτσι ώστε να περάσει η αύξηση, η πραγματική, κατευθείαν στους εργαζομένους. Αλλά και μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα. Αυτό, σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για τη στέγαση, μπορεί να δώσει μία ανάσα στους πολίτες, έτσι ώστε να μπορέσει να αυξήσουμε το πραγματικό εισόδημα του πολίτη. Ακούστηκε ότι ο ρόλος του εργαζόμενου και ο όρος του εργαζόμενου από το λόγο του Πασό Κινάλ έχει κάπως μειωθεί. Αυτό ισχύει ή βρίσκεται σε μια φάση έντασης? Το αντίθετο. Εμείς εργαζόμαστε κάθε ημέρα και ακούμε τους εργαζομένους για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και την οικονομική τους κατάσταση, αλλά και να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας παντού. Θέλουμε να προστατεύσουμε τον εργαζόμενο και την εργαζόμενη, να μπορούμε να σταθούμε σε μια δύσκολη καθημερινότητα που υπάρχει μέσα από πολιτικές πρωτοβουλίες και μέσα από διάλογο που πραγματοποιούμε με αυτούς παντού σε όλη τη χώρα με τα στελέχη μας τα οποία επισκέπτονται τους νομούς. Το ΠΑΣΟΚ βγαίνει δεύτερο δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα. Εκτιμάτε ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί εν όψη και των ευρωεκλογών, κύριε Γραμματέα? Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι στη δεύτερη θέση στις ευρωπαϊκές εκλογές με πολύ αυξημένα ποσοστά. Ο κόσμος έχει ανάγκη από μια ουσιαστική, αξιόπιστη, αξιωματική αντιπολίτευση. Και το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο με τον πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη, την κοινοβουλευτική του ομάδα αλλά και τα στελέχη του παντού σε όλη τη χώρα να υπηρετήσει αυτήν την αγωνία των πολιτών.